Thank you.
Ωραία. Οι προφήτες ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, οι οικουμένοι ως συμπεφώνηχεν, η χάρις ως έλαμψεν, η αλήθεια ως αποδέδεικτε, το ψεύδος ως απενήλατε, η σοφία ως επαρουσιάσετο, ο Χριστός ως ευράβευσεν. Ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω κηρύσσομεν, Χριστόν των αληθινών Θεών ημών, και τους αυτού Αγίους, εν λόγις τιμώντες, εν συγγραφές, εν νοήμασιν, εν θυσίες, εν ναείς, εν εικονίσμασι. Τον μεν ως Θεόν και Δεσπότην προσκυνούντες και σέβοντες, τους δε δια των κοινών Δεσπότην ως αυτού γνησίου στεράποντας τιμώντες και την κατασχέσιν προσκύνησιν απονέμοντες. Αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των Πατέρων, αυτή η πίστη των Ορθοδόξων, αυτή η πίστη την οικουμένην εστήριξεν. Επί τούτης, του της ευσεβίας κήρυκας, αδελφικώστε και πατροποθήτως, εις δόξαν και τιμήν της ευσεβίας, υπερήσυγονίσαντο, ανεφημούμενη και λέγομεν. Τον της Ορθοδοξίας προμάχων, ευσεβών βασιλέων, αγιωτάτων πατριαρχών, αρχιερέων, διδασκάλων, μαρτύρων, ομολογητών, αιωνία η μνήμη. Άφτιστε και αγωνίσμασι και διδασκαλίες, παιδαγωγίστετε και κρατήνεστε Θεών εκλυπαρούντες,
και μιμητάστη συν Θεού αυτών πολιτείας, μέχρι τέλους αναδείχνειστε εκδισοπούντες, αξιοθήμεν των εξετουμένων εκτιρμής και χάρη του μεγάλου και πρώτου αρχιερέως Χριστού, του αληθινού Θεού ημών, πρεσβείες της υπερεδόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαθένου Μαρίας, των φωτοειδών αρχαγγέλων και πάντων των Αγίων. Αμήν. Χρειάζεται να πω καμιά κουβέντα. Αυτό είναι το μεγαλείο της Ορθοδοξίας. Αυτή η ύψωση των ιερών εικόνων που έγινε αυτή τη στιγμή. Διότι η Ορθοδοξία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνας. Ο Χριστός ζει και θα ζει. Γιατί είναι χθες, σήμερα, ο Αυτός και στους αιώνας. Δεν άλλαξε, ούτε θα αλλάξει. Όσο και αν θέλουν κάποιοι να τον αλλάξουν, ο Χριστός παραμένει και θα παραμένει ο ίδιος τους αιώνας και θα παραμένει γιατί. Μένει μέσα μας, έχουμε κάνει την αναστήλωση των ιερών εικόνων μέσα στα αισθήματα της ψυχής και της καρδιάς μας. Και αυτό το θέαμα που είδαμε πριν από λίγο με την ύψωση των ιερών εικόνων, αυτό ακριβώς σημαίνει ότι οι καρδιές μας, όσο και αν δεν το θέλουν κάποιοι άλλοι, είναι δοσμένοι στον Χριστό, είναι δοσμένοι στην Ελλάδα, είναι δοσμένοι στην Ορθοδοξία μας. Μια ευχή μόνο. Ο Κύριος να είναι εκείνος ο οποίος θα μας βοηθήσει να αναστηλώσουμε όντως μέσα μας την εικόνα Του. Διότι όταν αναστηλώσουμε μέσα μας την εικόνα του Χριστού, τότε έχουμε και ειρήνη και γαλήνη και ψυχική ηρεμία, την οποία εύχομαι σε όλους σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους σας για την παλαϊκή συμμετοχή σας σε αυτήν την λιτάνευση των ιερών εικόνων μαζί με τον κύριο Δήμαρχο, τις αρχές, τις μουσικές μας, τους ιερείς μας και ειδικότερα τον Άγιο Ηγούμενο της Βροντιανής που είναι σήμερα μαζί μας. Να ευχηθούμε σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα, καρποφόρα και ειρηνικά.
Κυρίζω ηθόμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτούς οι αχάβητοι και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αείχε εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξεσαι ο Θεός σε ελπίσιμον δόξεσαι. Ο αναστάσεις νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμάνου Αγίας αυτού μητρός. Τι αθηνάμε ο Θεός ο Θεός. Thank you.